γραφεία, Θόδωρος Πάγκαλος από το ΠΑΣΟΚ και Αλέκος Αλαβάνος από τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Πρόοδου. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Χασαβόπουλος. Καλησπέρα σας. Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο σωστός χειρισμός των εθνικών μας θεμάτων είναι όρος επιβίωσης του έθνους. Για τη χώρα μας αυτό είναι επιταγή, διότι η Ελλάδα ίσως είναι η μόνη χώρα της ΕΟΚ που έχει ανοιχτά εθνικά θέματα, αμφισβήτηση παραδείγματος χάρη από την Τουρκία των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δυστυχώς όμως σπάνια ακούμε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις των κομμάτων θέσεις πάνω στα εθνικά μας θέματα. Λίγοι είναι αυτοί που τα φύγουν. Πιστεύω λοιπόν ότι η απόψινή συζήτηση έχει εξαιρετική σημασία ακριβώς γιατί αφορά την εξωτερική πολιτική των κομμάτων. Στα άλλα θέματα, στην παιδεία, στην υγεία, στην οικονομία, στο περιβάλλον, στους θεσμούς κλπ. Οι θέσεις των κομμάτων είναι λίγο πολύ γνωστές. Για την μεθόδευση της συζητήσεώς μας απόψε και κυρίως για να μην απεραντολογούμε με θεωρητικές τοποθετήσεις, θα σας προτείνω, αν και εσείς συμφωνείτε, να χωρίσουμε τη συζήτηση σε βασικούς τομείς. Τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι υπαρκτά και όχι θεωρητικά. Πρώτα όμως ας καλωσορίσουμε τους συνομιλητές μας, οι οποίοι είναι ο κύριος Στέφανος Μάνος, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο ευρωβουλευτής κύριος Αλέκος Αλαβάνος, εκπρόσωπος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου. Κύριοι, καλησπέρα σας. Προτείνω λοιπόν να αρχίσουμε από τον βασικό άξονα της εξωτερικής μας πολιτικής, που είναι η σχέση της χώρας μας με την Τουρκία. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα ολόκληρο το πλέγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Σας προτείνω λοιπόν να συζητήσουμε απόψε, αν συμφωνείτε βεβαίως, τα εξής θέματα. Ελληνοτουρκικά, ελληνοαμερικανικά και σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ. Σε αυτό να περιλάβουμε και το θέμα της έκδοσης ή όχι του Παλαιστίνιου Ρασίδ και το θέμα της τρομοκρατίας, το θέμα της ΕΟΚ, το Κυπριακό, την Βαλκανική συνεργασία και τις σχέσεις Ανατολής-Δύσης. Ας αρχίσουμε πρώτα με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία είναι κοινή αντίληψη ότι είναι το μείζον εθνικό θέμα.